Η θέση, αγαπητή μου, της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην ιστορία της σωτηρίας μας είναι σημαντικοτάτη, και τούτο διότι εστάθη το όργανο της σωτηρίας μας. Είναι εκείνη η οποία έδωσε τον εαυτόν της να γίνει κλίμακα για να κατέλθει ο Θεός στη γη, και ταυτοχρόνως γίνεται κλίμακα για να ανέλθει ολόκληρη η ανθρωπότητα εις τον ουρανό. Έτσι, ο Θεός δια της Θεοτόκου γίνεται άνθρωπος, και οι άνθρωποι δια της Θεοτόκου γίνονται θεοί. Να λοιπόν ότι οι θέσεις της υπεραγίας Θεοτόκου είναι σημαντικοτάτη εις την ιστορία της σωτηρίας μας. Εις εκείνο το θαυμαστόν όραμα του Ιακώβ με την κλίμακα που εστηρίζεται ο Θεός εις την κορυφή, η κλίμακα αυτή δεν προϋποθέτει μόνον την κάθοδο του Θεού, αλλά και την άνοδο του Ιακώβ, δηλαδή την άνοδο των ανθρώπων. Έτσι, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος κατέχει κεντρικοτάτη θέση μέσα στη σωτηρία μας και συνεπώς και στη λατρεία μας. Ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την υπεραγία Θεοτόκου. Σημειώσατε ότι δεν έχουμε λίγες θεομητορικές εορτές μέσα εις το λειτουργικό χρόνο, αλλά την κορυφή των θεομητορικών εορτών την κατέχει η κίνηση της Θεοτόκου, αυτή που γιορτάζομαι στις 15 Αυγούστου. Είναι μια γιορτή κατά την οποία γιορτάζουμε την κίνηση, την ταφή, την Ανάσταση και την μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Όταν ρίξουμε μια ματιά στην ορθόδοξο εικονογραφία μας, θα δούμε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο να ιστορείται αυτά, να ιστορούνται αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αφότου άρχισαν οι αιρέσεις, πότε να στρέφονται εναντίον του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού, πότε εναντίον της Θεοτόκου, η Εκκλησία μας επαγίωσε πλέον μέσα στις εικόνες που μας προσφέρει, τόσο για να διδαχθούμε το δόγμα, όσο και για να τιμήσουμε τα πρόσωπα αυτά των Κύριων Ιησούν και την υπεραγίων Θεοτόκων. Οι εικόνες εφ' εξής έχουν πλέον όχι μόνον ιστορικών χαρακτήρα, ιστορική διάσταση, αλλά και δογματική διάσταση. Έτσι, βλέποντας την εικόνα της κοιμήσεως, βλέπουμε τα εξής. Την υπεραγία Θεοτόκων νεκρά επάνω σε ένα κρεβάτι. Γύρω της είναι οι Απόστολοι. Σε μια Θεία Δόξα που δεν ανήκει στον παρόντα κόσμο, γι' αυτό και οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν, αγιογραφούν αυτό το σημείο κατά έναν τρόπο που να δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το εξωκοσμικό, βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Κρατάει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του, της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία οι αγιογράφοι παρουσιάζουν σαν ένα νήπιο. Με αυτό το νήπιο θέλουν να δείξουν την ψυχή της Παναγίας. Άγγελοι επάνω, συνήθως στην εικόνα,
δορυφορούν τον Χριστόν μέσα στη Θεία του Δόξα, που κρατά στα χέρια του την ψυχή της μητέρας. Αυτό αποτελεί τον ουρανόν. Κάτω εις την γη οι Απόστολοι κλαίουν, αλλά το κλάμα τους είναι συγκρατημένο. Είναι ένα κράμα λύπης, γιατί έχασαν τη μητέρα του Κυρίου των, αλλά και χαράς, διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος, αληθινά άνθρωπος, όχι θεάνθρωπος, αλλά ο πρώτος αληθινά άνθρωπος, ο οποίος ανέρχεται δεδοξασμένος εις τον ουρανόν. Αυτά βλέπουμε, αγαπητοί μου, εις την εικονογραφία της κοιμήσεως. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα έτσι και πώς ευρέθηκαν οι Απόστολοι όλοι εις τα Ιεροσόλυμα, όπου κατά την παράδοση η Θεοτόκος εκοιμήθη εις τα Ιεροσόλυμα. Έλαβε ειδοποίηση από τον Υιόν της ότι θα απέλθει μέσα σε 3 ημέρες. Σημειώσατε ότι αυτά που σας λέγω δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή, αλλά τα αναφέρουν πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμα, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, και άλλοι οι οποίοι όχι μόνο απλώς τα σημειώνουν, αλλά και πλέκουν το εγκόμιον εις την υπεραγίαν Θεοτόκων. Εγκόμια, αγαπητοί μου, τα οποία είναι με βάθος μεγάλο θεολογικό. Εκοιμήθη Θεοτόκος την 3η ημέρα και τότε το Πνεύμα του Θεού ήρπασε τους Αποστόλους που ευρίσκοντο στα διάφορα σημεία της οικουμένης κηρύσσοντες των λόγων του Θεού, και ευρέθησαν όλοι εις τα Ιεροσόλυμα. Μέσα εις την παράκληση, τι λέμε, ιδίως εκείνο το εξαποστηλάριον, το οποίο λέμε ειδικά το 15 Αύγουστο, που λέμε εκεί «Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε». Είδατε, Απόστολοι εκ περάτων, δηλαδή ο Απόστολοι εσείς που ήρθατε από τα πέρατα της Οικουμένης και ήρθατε εδώ εις τα Ιεροσόλυμα, κυδεύσατε μου το σώμα εν χωρίο Γεθσημανή, δηλαδή εις τον τόπον της Γεθσημανής, εκεί κυδεύσατε μου το σώμα. Πλην του Θωμά, ο Θεός οικονόμησε ο Θωμάς να μην είναι παρόν, ο οποίος έφτασε 3 ημέρες μετά από την κοίμηση της Θεοτόκου. Αλλά όταν ο Θωμάς έφτασε, ελυπήθη πάρα πολύ, διότι δεν είναι το παρόν, δεν είδε για τελευταία φορά την μητέρα του Κυρίου του και του διδασκάλου του. Γι' αυτό επήγαν εις τον τάφον να τον ανοίξουν και να την προσκυνήσει. Αλλά τότε παρατηρήθη το εξής. Ο μεν τάφος δεν είχε το σώμα, δεν υπήρχε, αλλά είχε μόνον τα άμφια, μόνο τα άμφια των νηματισμών της Θεοτόκου, ήταν δε γεμάτος από ευωδία καταπληκτική. Τότε κατενόησαν οι Απόστολοι ότι η υπεραγία Θεοτόκος ανεστήθη και ανελήφθη εις τον ουρανό. Πράγματι έχουμε την κίνηση, την ταφή, την ανάσταση και την μετάσταση, δηλαδή την ανάληψη εις τους ουρανούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και θεολογική αξία, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο πρώτος άνθρωπος, όπως λέγει σε ένα εγκόμιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μετά του σώματος θεούται
και ανέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού πρώτης τελικής κρίσεως. Διότι ουδής έχει εισέλθει ακόμη εις την Βασιλεία του Θεού παρά μόνον ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει εις την Βασιλεία του Θεού, ούτε ο ληστής. Ο ληστής είναι εις τον Παράδεισον, και ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι λοιπόν ούτε ο ληστής, δεν είναι ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος δεν δοκίμασε θάνατον και θα επανέλθει στην γη. Ούτε εκείνος είναι στην Βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έχει εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού πλην της υπεραγίας Θεοτόκου. Και εισήλθε με το σώμα της, όπως ακριβώς εισήλθε και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Ήταν δυνατόν ποτέ η μητέρα της ζωής να είδει φθοράν, να είδει διαφθοράν, όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, απέθανε, ετάφη, αλλά δεν είδε διαφθοράν. Δηλαδή δεν έλειωσε μέσα εις τον τάφον, αλλά ο Χριστός ανεστήθη. Έτσι έδωσε και την Ανάσταση εις την μητέρα του, από την οποία εδανίστη την ανθρωπίνη φύση, ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, και το σώμα και την ψυχή. Και αυτά τα εθέωσε και τα ανέβασε εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Αυτό για μας λέει πολλά πράγματα. Εάν ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ανεστήθη και ανελήφθη και είδε εις την Βασιλεία του, δεν είναι όμως ένας άνθρωπος καθόλου βεβαίως όμοιος με εμάς, αλλά είναι και Θεός. Αλλά μόνο ανθρωπίνη φύσης, θα λέγαμε εμείς, πώς θα μπορούσε να ανέλθει. Λοιπόν, η Θεοτόκος είναι η πρώτη που ανέρχεται και συνεπώς αποτελεί το πιο χαρούμενο γεγονός μετά από το Πάσχα και θεωρείται δεύτερον Πάσχα που γιορτάζομαι όχι πλέον απλώς την κίνηση όπως θα γιορτάζαμε την επέτειο του θανάτου ενός προσώπου, ασφαλώς όχι με χαρά, αλλά εδώ γιορτάζομαι όχι απλώς την κίνηση αλλά το προβάδισμα ενός ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, και για μας είναι ένα Πάσχα. Ένα Πάσχα όχι κενών περιεχομένου, αλλά ένα Πάσχα που έρχεται να μας δώσει την εγγύηση ότι πέρασε ένας άνθρωπος εκείνων των χώρων που δεν θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνη φύση να τον περάσει. Γιατί Πάσχα θα πει διάβασης. Και όταν οι Εβραίοι επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, γιόρταζαν τυπικώς το αληθές Πάσχα, το οποίο είναι εκ του θανάτου εις την ζωή και εκ του φθαρτού κόσμου εις την αυθαρσία και εκ του κτιστού κόσμου εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να περάσει? Βεβαίως ο Χριστός. Αλλά από πίσω του έρχεται ο πρώτος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα λέγαμε δια τον Ιησού Χριστόν, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Αγαπητοί μου, για μας είναι μεγάλη ελπίδα η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό ο λαός μας την αγαπά πολύ. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Δεν υπάρχει τόπος
χωριό, πόλης που να μην έχει ένα έστω και εκκλησάκι της υπεραγίας Θεοτόκου, ένα παρικλήσι. Αν θα έπρεπε να καταγράψουμε πόσες εκκλησίες της Παναγίας υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, για να πάρω μόνο των ελληνικών χώρων και να μην πάρω όλων των ορθόδοξων χώρων, θα βλέπαμε ότι οι εκκλησίες που τιμώνται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου είναι πάρα πολλές. Σε μια ανάγκη μας την Παναγία φωνάζουμε. Είναι δε τόσο ζυμωμένο αυτό με την ύπαρξή μας, με το κύτταρό μας, ώστε όπως λέμε «μάνα μου» σε ένα κίνδυνο, έτσι φωνάζομαι αυθορμήτως, χωρίς να δουλέψει το μυαλό. Θα έλεγα από μέσα από τα έγκατά μας. Φωνάζομαι «Παναγία μου». Αυτό τι σημαίνει? Παρότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί μας, οι οποίοι, τι να υπό, πως μιλούν δια την Θεοτόκον, ας μη πω τίποτα. Όμως, μέσα στα βιώματά μας υπάρχει το πρόσωπό της. Και αυτό δείχνει ότι ο ορθόδοξος κόσμος αγαπά και τιμά την υπεραγία Θεοτόκου. Τη θεωρούμε ότι είναι το εργαστήριο της σωτηρίας μας. Τη θεωρούμε ότι είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Δεν είναι απλώς η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η ουρανία Ιερουσαλήμ. Είναι η δωδεκάτυχος πόλης που έχει αυτά τα δώδεκα τείχη που είναι οι Απόστολοι. Και αυτή είναι η πόλη που έχει κατοικών της τον Υιόν της, τον Ιησού Χριστόν, ο πρώτος πολίτης. Αλλά και εμείς αγαπητοί καλούμεθα να γίνομαι πολίτε αυτής της πόλης, αλλά κατοικώ την πόλη, κατοικώ την Θεοτόκον, μπαίνω μέσα εις τη ζωή της Θεοτόκου. Γι' αυτό σαν να του εγκόμιον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τα εξής: «Δέχτε πάντες νοερός εκδημούσι συνεκδημήσομεν». Ελάτε όλοι νοερά να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έχει εκδημήσει. Ελάτε όλοι να φύγουμε μαζί με εκείνη που έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Όπως λέμε εις τους χαιρετισμούς: «Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου», αφού είδαμε έναν παράξενον τόκον, τον Ιησού Χριστόν που τον εγέννησε Θεοτόκος, ότι δηλαδή είναι ο Εμμανουήλ, ο μαζί μας ο Θεός. Ξένων τόκων λοιπόν ειδώντες, αφού έχουμε δει, ξενοθόμεν του κόσμου. Ας αποξενωθούμε από τον κόσμο, ας αποξενωθούμε από τον αμαρτωλό κόσμο, από την αμαρτία, για να μπορέσουμε να βρεθούμε με τον τόκον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ίδιο είναι και εδώ. Ελάτε, ελάτε να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έφυγε, εξεδίμησε από την παρούσα ζωή. Ήλθε, υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού, το μέγα σχέδιο του Θεού, υπηρέτησε το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης, το υπηρέτησε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο και έγινε η κυρία των ουρανών. Μαζί της λοιπόν ας ανέβουμε νοερά. Ακόμα η ώρα μας δεν έχει έρθει να φύγουμε. Θα φύγουμε όμως. Πριν φύγουμε κακήν κακός, και ζητούν οι δαίμονες την ψυχή μας, γι' αυτό ας φύγουμε από τώρα. Νοερός θα φύγουμε. Και εκείνος ο οποίος θα φύγει νοερός μαζί της, τότε όταν έρθει και η ώρα της οριστικής αναχωρήσεως, τότε η υπεραγία Θεοτόκος θα τον αναμένει στον ουρανό και θα είδει το πρόσωπό της. Εκείνο το πρόσωπο το οποίο ευλαβούνται τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και υποκλίνονται μπροστά της.
Είναι εκείνη που φοράει τον ήλιο, όπως μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Φορά τον ήλιο και έχει κάτω από τα πόδια της τη σελήνη, που σημαίνει ότι φοράει την μονιμότητα, γιατί ο δίσκος του ηλίου είναι πάντοτε στρόγγυλος, και έχει κάτω από τα πόδια της την διαρκώς αλλοιουμένη με τις φάσεις της σελήνη, σύμβολον του κόσμου που περνά, που ρέει, του κόσμου του μεταβαλλομένου, που τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και μένει μέσα εις την μονιμότητα της αιωνίου δόξης. Έτσι και εμείς, αγαπητοί, ας βάλουμε κάτω από τα πόδια μας την σελήνη του κόσμου τούτου, των μεταβαλλόμενων κόσμων, και ας μέναμε μέσα εις την μονιμότητα του Θείου Φωτός, της Θείας Δόξης, μέσα στην οποία εισήλθε η Υπεραγία Θεοτόκος και μας αναμένει.